αγαπημένους πρωταγωνιστές του Μπρούσκο, τον Στέφανο και τον Κούλη. Λοιπόν, τι έγινε με τον Μανώλη Λιδάκη, γιατί έκανε μήνυση? Αν σου πω ότι ούτε εγώ καλό ξέρω αυτή την ιστορία. Έχει να κάνει ότι χρησιμοποιήσατε κάποια τραγούδια? Ναι, εμείς χρησιμοποιούμε τραγούδια με μια ειδική άδεια που έχουμε από την εταιρεία που υπάρχουν τα τραγούδια. Τώρα, κάποιο μπλέξιμο έγινε εκεί. Δεν είναι και σωστό να πούμε λεπτομέρειες που κάποιες τις σωστά, ξέρω. Σωστά, σωστά. Σημασία για μένα είναι ότι είναι όταν μίλησα με τον κύριο Λιδάκη, με κατασυγκίνησε και ήταν εξαιρετική συμπεριφορά του απέναντί μου. Έτσι κι αλλιώς το θαυμάζω. Και νομίζω έχει λήξει. Να σας ρωτήσω τι γίνεται με τη δική μας κατάσταση, τον Μπρούσκο, δηλαδή οι εξελίξεις. Ο κόσμος που ενδιαφέρεται και μπορεί να καταλάβει λίγο μερικά πράγματα. Θα είναι μια σεζόν που ουσιαστικά τι θα του έλεγες του τηλεθεατή? Θα έλεγα ότι φέτος το Μπρούσκο είναι αναβαθμισμένο, είναι ανεβασμένο, έχει περισσότερη κωμωδία. Ρεαλιστική κωμωδία, μέσα στα πλαίσια των χαρακτήρων που υποδιόμαστε και έχουν αγαπηθεί αυτοί οι χαρακτήρες κτλ. Και ότι έχουμε τα πιο σπουδαία σενάρια. Και ναι, ας μη φανεί αλαζονικό, μετά από τρεις σεζόν είμαστε κι εμείς πιο έτοιμοι να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Πιστεύω ότι κάθε χρόνο μας συμβαίνει αυτό, οπότε φέτος νιώθουμε πάρα πολύ περήφανοι. Έχουμε κάνει απίστευτα γυρίσματα. Το λέω αυτό γιατί τώρα άρχισε η σειρά, αλλά εγώ ξέρω και τι γίνεται σε 20 επεισόδια. Μάλιστα. Η συμμετοχή καινούριων χαρακτήρων με σπουδαίους ηθοποιούς όπως ο Ιωσήφ ο Μαρινάκης, ο Τάσος ο Κωστής, θα εμπλουτίσουν. Έχουμε να δούμε δηλαδή πολλά πρόσωπα. Ναι. Μπαίνουν συνεχώς καινούργιοι χαρακτήρες. Η Κατερίνα Ηλούρα, η οποία κάνει ένα ρόλο απίστευτο. Είμαστε πολύ ευτυχείς. Χαίρομαι. Εσύ πάντως στην πραγματικότητα από την πρώτη χρονιά, έτσι δεν είσαι, Στέφανε, από εδώ στην τέταρτη, ανδρώθηκες και μέσα από εκεί. Δηλαδή ξεκίνησες στα 22, αν δεν κάνω λάθος, και έφτασες 26. Άρα περνάς και στην ηλικία. Ναι, πλέον είναι η δεύτερη μου οικογένεια. Οι άνθρωποι που είναι εκεί, οι ηθοποιοί, τα συνεργεία δηλαδή δεθήκαμε τόσο πολύ. Είμαστε μαζί τόσες πολλές ώρες, τόσα πολλά χρόνια, που πλέον είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Και πλέον το μικρό παιδί μεγάλωσε. Έτσι δεν είναι, γιατί πήγες ένας νεαρός και τώρα